Η εικόνα που είδαμε σήμερα, ευτυχώς μόνο σήμερα και μάλιστα σε μεμονωμένες περιοχές, δεν δικαιολογείται μετά τα μέτρα και την πρόνοια που έχει λάβει το σύνολο του ελληνικού τραπεζικού συστήματος για την πλήρη και ασφαλή εξυπηρέτηση όλων των πολιτών εκτός τραπεζικού καταστήματος. Είναι σαφές ότι τα τραπεζικά καταστήματα ήταν και θα παραμείνουν ανοιχτά. Είναι σαφές ότι έχουμε όλη πλήρη πρόσβαση στο σύνολο των οικονομικών και συναλλακτικών μας αναγκών, χωρίς κανένα περιορισμό. Είναι όμως εξίσου σαφές ότι η εξυπηρέτησή μας αυτή θα πρέπει να γίνει με αυστηρή προσήλωση στα μέτρα που έχουν ληφθεί, καθώς επίσης στην ανάγκη να σεβαστούμε τον εαυτό μας και τους εργαζομένους των καταστημάτων που επίσης εμπίπτουν στον πυρήνα προστασίας και, και επιμέλειας των τραπεζών. Είμαστε εδώ γι' αυτό ακριβώς το λόγο, για να το επαναλάβουμε σε όλους. Διανύουμε μία περίοδο όπου χρειαζόμαστε μία πειθαρχημένη ελευθερία για να έχουμε μελλοντικά μία πλήρη ελευθερία όπως την αντιλαμβάνει το καθένας χωριστά. Όταν σε συνεργασία με την κυβέρνηση διαγράψαμε το πλαίσιο λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος, είχαμε ένα μεγάλο σύμμαχο και ο σύμμαχος αυτός ήταν η τεχνολογία. Χρησιμοποιήσαμε λοιπόν ακόμα περισσότερο την ευελιξία που μας δίνουν τα συστήματα και καλέσαμε από τις 13 Μαρτίου μέχρι και προχθές όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες, ανεξαρτήτως επιπέδου, ανεξαρτήτως επαγγελματικής τάξης, να συνεχίζουν τη ζωή τους στην οικονομική κανονικά, από απόσταση, χωρίς την ανάγκη να πάνε στο κατάστημα. Τι χρειάζεται ο μέσος πολίτης σήμερα, τι χρειαζόμαστε όλοι? Μια ανάληψη, έχει την κάρτα του. Μια κατάθεση, έχει την κάρτα του. Να πληρώσει το λογαριασμό, έχει την κάρτα του. Να πληρώσει τις φορολογικές του υποχρεώσεις, έχει την κάρτα του. Να πληρώσει τις ασφαλιστικές του εισφορές, έχει την κάρτα του. Έχει τον προσωπικό του υπολογιστή. Οι νεότεροι έχουν και ειδικές εφαρμογές στα κινητά τους. Τι παρατηρήθηκε σήμερα? Ότι οι πληρωμές που πρέπει να γίνουν και μπορούν να γίνουν με όλα αυτά τα μέσα που σας ανέφερα, έγιναν με ουρές. Ουρές που αδικούν το υψηλό τεχνολογικό και ψηφιακό επίπεδο που διαθέτει η χώρα σε όλο τον τομέα της δραστηριότητάς της, είτε αυτό αφορά την κεντρική κυβέρνηση, είτε αφορά μεγάλες επιχειρήσεις όπως είναι και οι τράπεζες. Μας αδικεί η ουρά, γιατί δείχνει ότι δεν ξέρουμε πώς πρέπει να κάνουμε τη συναλλαγή μας, την ελεύθερη συναλλαγή μας σε περιστάσεις οι οποίες είναι εξαιρετικά ευαίσθητες και κρίσιμες για όλους μας. Θέλουμε λοιπόν και εμείς με τη σειρά μας να κάνουμε μια έκκληση σε όλους τους πολίτες, να απλώσουμε το χέρι και να ζητήσουμε τη συνεργασία σας και την κατανόησή σας, να διαβεβαιώσουμε όλες τις ευπαθείς ομάδες και όλους τους ανθρώπους που είναι σε μια μεγαλύτερη ηλικία ότι θα είμαστε πάντα κοντά τους για να τους εξυπηρετήσουμε. Αλλά όλο αυτό θέλουμε να γίνει με ασφάλεια. Ευχαριστώ.